Εσείς με την εμπειρία σας εδώ ως διδάσκοντας, δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε. Εγώ είμαι 12 χρόνια σχεδόν από την αρχή του τμήματος. Και εγώ από το 2002. Αρκετά χρόνια λοιπόν, αρκετά χρόνια. Εσείς λοιπόν με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύετε ότι είναι τελικά ορατός ο κίνδυνος αυτό το τμήμα να μεταφερθεί κάπου αλλού, να καταργηθεί και όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γράφονται? Νομίζω είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει σε ένα ή δύο χρόνια, γιατί σίγουρα άμεση κατάργηση ή μεταφορά του τμήματος δεν τίθεται. Όταν λες άμεση, τι εννοείς? Εντάξει, για τώρα φέτος ξεκίνησε. Για φέτος εννοώ, ας πούμε, okay. και για τον χρόνο, γιατί δεν θα προλάβει να αλλάξει, ας πούμε, το μηχανογραφικό τόσο σύντομα. Ακόμα η ΑΔΥΠ δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα. Η ΑΔΥΠ είναι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτερη Εκπαίδευση, η οποία αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, έχει έναν πρόεδρο και δύο μέλη. Και ακόμα δεν έχει πλήρη σύσταση. Μάλιστα. Εγώ θα τολμήσω μία πρόβλεψη, με την κοινή μου λογική βέβαια, γιατί δεν ξέρω τελικά αν... Και σε δύο χρόνια βέβαια απώλεια θα είναι, και σε τρία και σε πέντε. Ναι, ναι, δεν ξέρω... Απλά σε δύο χρόνια, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι θα μας έχει ξημερώσει. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως, ναι. Απλώς ήθελα να πω ότι τουλάχιστον η κοινή λογική, πιστεύω, υπαγορεύει ένα τμήμα το οποίο είναι μοναδικό, πολυτεχνικό, το ξαναλέω, το οποίο είναι μοναδικό, το αντικείμενο του είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, δεν, και ένα αντικείμενο, μια επιστήμη ανερχόμενη παγκοσμίως, δεν το κλείνεις. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω. Να το μεταφέρεις. Λοιπόν, ακριβώς. Το επόμενο... Και εγώ το θεωρώ δύσκολο και είναι... Πλέον δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι δύσκολο και τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά η μεταφορά του σε κάποια άλλη περιοχή που είναι... Ακριβώς. Που ο κόστος είναι μικρότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, να το μεταφέρεις. Σε εποχή στήριξη πάντα θα... Καμία αντίρρηση, αλλά μην ξεχνάμε ότι το τμήμα καταρχάς βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Ακριβώς. Και το μοναδικό στις Κυκλάδες. Να το πάρεις, να το μεταφέρεις σε ένα από τα άλλα νησιά που στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να στριμωχτούμε όλοι μαζί εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Να αδειάσουν οι Κυκλάδες από το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα πρώτον, και μάλιστα. Πρωτεύουσα του Κυκλάδων με μια πολύ μεγάλη βιομηχανική ιστορία πίσω της. Και τέλος πάντων θα το καταλάβαινα να γινόταν αυτό στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, να γινόταν αυτό το πράγμα εάν συνεχίζαμε να πληρώνουμε τα τεράστια ποσά που πληρώνουμε σε ενίκεια τόσα χρόνια. Είναι γεγονός ότι πληρώναμε αρκετά ποσά σε ενίκεια τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα λεφτά. Ακριβώς, αυτό πάω να πω. Και με την τελευταία παραχώρηση των ακινήτων. Ακριβώς. Τώρα ειδικά που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μας παρακολουθούν τελικά κτίρια, όπως και το στρατόπεδο που είναι βέβαια μια μακριά ιστορία. Εκεί είναι το γεφύρι της Άντας. Αυτό το στρατόπεδο έχει γίνει το γεφύρι της Άντας. Μόνο το ιδιοκτησιακό καταστρέφω, φανταστείτε. Ναι, το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις πιο συγκεκριμένες τώρα και πιο θετικές για μας και για την πορεία του τμήματος και για την παραμονή του τμήματος σε αυτό το μέρος. Αλλά πέραν του στρατοπέδου, έχουν ήδη παραχωρηθεί και άλλα κτίρια τα οποία μπορεί να είναι και πολύ λειτουργικά, όπως και το παλαιό κτίριο του καζίνο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά για τα στούντιο. Όχι ακόμα, αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Κοιτάω τα παιδιά ερωτηματικά, γιατί βασικά για φέτος το πηγαίνουμε, αλλά ξέρετε, καμιά φορά τα πράγματα ξεκινάνε με πολύ αισιοδοξία και λίγο αργού. Το κτίριο ήταν παλιό εστιατόριο. Ήτανε, ναι, που μας έχει παραχωρηθεί. Αυτό δηλαδή θα αξιοποιηθεί... Είναι λίγο μικρός ο χώρος για εστιατόριο, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι θα το καταφέρουμε. Για εκεί το σκεφτόμασταν, αλλά στην πράξη είναι λίγο μικρός ο συγκεκριμένος χώρος και περισσότερο πια είναι μικρή η κουζίνα του για να εξυπηρετήσει τόσα άτομα όσα θα μπορούμε πια να πηγαίνουμε, γιατί θα είναι κοντά και δεν χρειάζεται να περπατάνε τα παιδιά χιλιόμετρα για να φάνε και να γυρίσουν τρέχοντας να πάνε για μάθημα. Κάποια γραφειοκρατικά, ας το πούμε, κολλήματα, τα οποία ευελπιστούμε και από την Βρετανία να λυθούν σύντομα.
εν μέσω της κατάστασης. Να ξεπλανεί, το παλεύει πάντως αυτό και το προσπαθεί. Για να προχωρήσουν και να τον αξιοποιήσουν. Δηλαδή, ενώ μας έχει παραχωρηθεί, ναι. Δεν το έχουμε αξιοποιήσει όπως θα θέλουμε. Πάντως, αν μη τι άλλο, έχουν ανοίξει πόρτες πλέον για το θέμα το κτηριακό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά κριτήριο, αν θέλετε, βασικό το να παραμείνει τελικά το τμήμα στη Σύρο, εφόσον σταματήσουμε να πληρώνουμε πια τα τεράστια ποσά που πληρώναμε σε ενίκεια τόσα χρόνια. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλιώς και δεν θα έχει πια τόσες ανάγκες λειτουργικές το τμήμα. Όλα αυτά τα έχει επισημάνει η Βρετανία στο Υπουργείο Παιδείας. Τα έχει επισημάνει. Ότι εμείς έχουμε ρίξει το λειτουργικό κόστος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε. Αυτά είναι τα έχει επισημάνει. Έχουν επισημανθεί σε βαθμό τέτοιο ώστε να φύγει τελείως η σκέψη ότι κινδυνεύει το τμήμα. Εσείς θεωρείτε ότι αρκεί στο Υπουργείο να επισημάνουμε? Εγώ θεωρώ ότι, ακόμα και εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται σημαντικά αγώνας με δυναμικές ενέργειες που δεν γίνονται. Δεν κατηγορώ τώρα έτσι, ούτε το προσωπικό, ούτε την Βρετανία, ούτε τους φοιτητές. Γενικότερα σε επίπεδο κοινωνίας δεν βλέπω να γίνεται αυτός ο αγώνας. Περνάει αψήφιστα τελείως, ενώ είναι κεφάλαιο τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη ΣΥΡΟ. Εμείς, κύριε Κουτσίνε, ξεκινώντας αυτή την απεργία και παράλληλα αποχή από τα μαθήματα οι φοιτητές μας, γιατί ουσιαστικά στηρίζουμε ένας τον άλλο και το ζητούμενο είναι το ίδιο τελικά για όλους μας, θυσιάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Με κίνδυνο να χαθεί το εξάμηνο, ήδη αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βγάλουμε το εξάμηνο, θυσιάσαμε πάρα πολλά πράγματα και τα θυσιάσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι μεγαλύτερο κακό από το να χαθεί το εξάμηνο είναι να χαθεί η ευκαιρία στα παιδιά αυτά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποφοιτήσουν, αν θέλετε, και από ένα πολυτεχνείο στο οποίο και μπήκαν. Ναι. Γιατί θα μπω στο αμέσως επόμενο θέμα που μου έρχεται τώρα, by association, συνειρμικά, και το αμέσως επόμενο θέμα με το νέο νόμο είναι πολύ ορατός και με τις περικοπές, αυτός ο φωνικός συνδυασμός νέου νόμου και περικοπών, φαίνει πολύ κοντά μας τον κίνδυνο τα πανεπιστημιακά τμήματα από 4 έτη και από 5 έτη που είναι το δικό μας, να καταλήξουν να είναι 3 έτη, και να καταλήξουν τα παιδιά να έχουν μπει σε ένα πολυτεχνείο όπως είναι το δικό μας και να αποφοιτήσουν από ένα ΙΕΚ. Δεν είναι κακό το ΙΕΚ, αλλά να ξέρει και ο Έλληνας πολίτης που πληρώνει τους φόρους και οι γονείς των φοιτητών και οι ίδιοι φοιτητές, τέλος πάντων, από πού θα αποφοιτήσουν. Θα έχουν κατάρτιση ή θα έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Ναι. Σωστό. Να ξέρουν τι είναι κατάρτιση. Το ΙΕΚ είναι βέβαια πολύ καλό για κατάρτιση και σε κάποια επαγγέλματα αρκεί και είναι πολύ σημαντικό, αλλά τέλος πάντων αυτά τα παιδιά υποτίθεται ότι πάνε να αποφοιτήσουν να είναι μηχανικοί σχεδιαστές, δεν ξέρω να αποδίδω σωστά τον όρο στα ελληνικά, και τελικά θα αποφοιτήσουν ως τεχνίτες. Καμία αντίρρηση. Ας το ξέρουμε από την αρχή και ας ξέρει και ο Έλληνας πολίτης ότι σε αυτή τη χώρα πια δεν θα έχουμε πανεπιστήμια, θα έχουμε κέντρα κατάρτισης. Είναι αρνητικό στοιχείο, έτσι. Με αυτή την έννοια δεν είναι. Αν θέλουμε στη χώρα να έχουμε μόνο κέντρα κατάρτισης, βεβαίως. Μπορούμε να καταργήσουμε και τα κέντρα κατάρτισης και να μην έχουμε τίποτα, όπως στην Αφρική, ας πούμε. Έτσι, να μην υπάρχει καθόλου μόρφωση. Μπορούμε να φτάσουμε και εκεί. Ναι, λέω απλά ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, ή θέλουμε να προσφέρουμε τέλος πάντων σπουδές με επιστημονικό περιεχόμενο, ή απλά θέλουμε να βγάλουμε, ας πούμε, εργαζόμενους έτοιμους για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Ναι. Και μέσα σε αυτό να ξεχάσουμε βέβαια, αν ξεχάσουμε, ναι, ακριβώς. Δεν μιλάμε για πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Και πανεπιστήμιο, που και το πανεπιστήμιο βγάζει εργαζόμενους για συγκεκριμένη δουλειά, ας το πω έτσι απλοϊκά όπως το λέει ο Νίκος, αλλά από εκεί και πέρα, γιατί εγώ θα ήθελα να το αναφέρουμε αυτό, γιατί είμαι κλασικών σπουδών και πρέπει να το πω, εκεί αυτόματα βάζεις και σε δεύτερη μοίρα η καταργής και τελείως και τις κλασικές σπουδές, γιατί στο κάτω-κάτω κλασικές σπουδές τώρα θα πεις τι θέση έχουν στην αγορά εργασίας. Το αν έχουν θέση στην αγορά, στην πνευματική εξέλιξη ενός λαού, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, μάλλον δεν το μετράει κανείς πλέον σήμερα. Γιατί πανεπιστήμιο σημαίνει και αυτό. Είναι πολλές οι κατευθύνσεις. Έτσι δεν είναι μόνο αγορά εργασίας. Σαφώς. Λοιπόν, έχουν σημειώσει ο Σωτήρης και ο Σωκράτης κάποια πράγματα.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να γυρίσω λίγο πίσω στα περί οικονομικής κατάστασης, ειδικά του τμήματος που συζητούσαμε. Λοιπόν, καταρχήν να ξέρουμε ότι το τμήμα δεν πρόκειται για ένα τμήμα αυτάρκες, το οποίο παίρνει όλα τα ποσά από το Υπουργείο για να καλύψει τις ανάγκες του. Το Υπουργείο του παρέχει ένα 40% του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να είναι εντάξει και να μπορέσει να καλύψει πιστώσεις και το 407, αλλά και τα λειτουργικά του έξοδα σε λειτουργική βάση. Και να τονίσουμε και να συνοψίσουμε έτσι όλη την προηγούμενη συζήτηση, ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα προβλήματα ή νομοθετικές διατάξεις, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα νόμο, τον 4009, τον νόμο Διαμαντοπούλου, για να ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση, ο οποίος μεταλλάχθηκε μάλλον σε 4076 με λίγο διαφορετικές διατάξεις και μικροαλλαγές. Με λίγα λόγια, οθείται το Πανεπιστήμιο σε μια διάλυση, σε μια αργή διάλυση. Κάποια συγκεκριμένα σημεία μέσα αυτόν τον νόμο που αξίζει να τα θίξουμε, αλλά είναι και τα προβληματικά, θα τα αναφέρουμε παρακάτω. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε και στην εξωτερική κοινωνία είναι ότι δεν πρόκειται για ένα νόμο που έχει 5 καλά και 25 κακά, οπότε το αντίβαρο είναι αρνητικό. Το θέμα είναι ότι η κατεύθυνση αυτού του νόμου είναι εντελώς διαλυτική για το Πανεπιστήμιο και καταστροφική. Οπότε δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι πρέπει να περαστεί ο νόμος και κατόπιν να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις και να τον επανορθώσουμε. Στεκόμαστε, το έχουμε δείξει και σε αυτή την πορεία μας τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια, και οι καθηγητές αλλά και το φοιτητικό κίνημα την Ελλάδα, με τις δυναμικές του κινητοποίησης και στην απότρεψη δημιουργίας πραγματοποίησης των εκλογών στα Συμβούλια Διοίκησης, ότι είναι απέναντι σε αυτόν τον νόμο. Αυτό. Εγώ ήθελα να πω, εγώ έχω μια μικρή διαφωνία και το έχουμε ξανασυζητήσει με τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάποια καλά σημεία ο νόμος και όλοι οι νόμοι που έχουν βγει μέχρι τώρα για την παιδεία, και όχι μόνο για την παιδεία και για άλλους τομείς, πάντα εμφανίζουν σαν σημαία κάποια καλά σημεία για να εμφανιστούν ως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας ή στο χώρο της τριτοβάθμιας πιο συγκεκριμένα. Και για μένα αυτά τα σημεία είναι, όπως το είπα, είναι ακριβώς για να, η σημαία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας για να πείσει ή δυνατόν και εμάς τους ίδιους, τους άμεσα εμπλεκόμενους, και σίγουρα την κοινωνία, ότι προσπαθεί να κάνει κάτι καλό, και αυτοί εκεί δεν μας αφήνουν. Αυτοί εκεί είμαστε εμείς, δηλαδή. Είναι ο δούριος ύπος, θα έλεγα. Και εδώ θέλω να κάνω και μια γενικότερη τοποθέτηση. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, ούτε και ο προηγούμενος το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ήταν καλό. Και γι' αυτό πράγματι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι αγανακτισμένοι και θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Και εμείς θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Απλώς θεωρούμε ότι με αυτόν τον νόμο δεν αλλάζουν προς τα καλύτερο, παρά μόνο εκτός από ένα-δύο σημεία. Δεν αλλάζουν προς τα καλύτερο πιθανότητα, αλλάζουν προς το χειρότερο και ανοίγουν και δρόμους για την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και η γενικότερη τοποθέτηση που θέλω να κάνω είναι ότι δεν θα έπρεπε να μας φαίνεται παράξενο το ότι... εγώ φοβάμαι, δηλαδή, ότι ποτέ δεν πρόκειται να βγει ένα σωστό νόμο για την παιδεία, όπως δεν θα βγει ποτέ ένα σωστό νόμο, προσωπική μου τοποθέτηση, ούτε θα βγει ένα σωστό νόμο για την υγεία, ούτε θα βγει ένα σωστό νόμο για το φορολογικό. Πιάνω πολύ κέρια ζητήματα και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που δεν βγαίνουν σωστοί νόμοι όσες φορές και όσο συχνά και αν αλλάξουν για αυτά τα θέματα. Μα δεν και νομίζω... είναι μια παρελθόν που, εν πάση περιπτώσει, μερούσαμε και περισσότερο, αφού μου το παρά. Εντάξει, αλλά και για να το πάω πιο συγκεκριμένα στην παιδεία, γιατί οι άλλοι τομείς δεν τους γνωρίζουμε κιόλας. Για να το πάω πιο συγκεκριμένα στην παιδεία, ένας βασικός λόγος που μπορώ εγώ να δώσω, και δεν είναι ο μόνος, που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πολύ καλός ένας νόμος που να φέρει τα πράγματα στη θέση τους και να λειτουργεί πραγματικά καλά όπως θα έπρεπε η δημόσια εκπαίδευση, είναι ότι μην ξεχνάμε ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση τα οικονομικά συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πολύ μεγάλα. Και ονόητο. Θες να μιλήσεις? Σχετικά με το πρόγραμμα Αθηνά, το πιο απλό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ακαδημαϊκά τα κριτήρια που συμβουλεύσουν και καταργήσουν. Αυτά είναι προφανές.
αποφάσεις. Είναι η πρόφαση ότι θα κλείσουμε την τάδε σχολή γιατί τάχα μου. Είναι οικονομικά. Όπως είπαμε, και αυτό θα αρκούσε για να πούμε ότι το σχέδιο Αθηνά είναι απάτη. Είναι απάτη. Κρύβει από μέσα του πάρα πολλά. Αυτό που κρύβει είναι η εντατικοποίηση εργασίας των καθηγητών, με την έννοια η συμφώνηση σχολών φέρνει μετά το οι καθηγητές να κάνουν παραπάνω μαθήματα την εβδομάδα και σε βάρος της έρευνας. Την οποία έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο την έχει υποβαθμίσει σε απίστευτο βαθμό με την προσπάθεια να κατάρξει ερευνητικών κέντρων. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και μείωσε πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα. Ή και ακόμα και στο Δημόκριτο η κατάσταση είναι τραγική, έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, και μεταφέρω τις αποφάσεις του Φοιτητικού Συλλόγου, είναι ότι παλεύουμε για το δικό